Στο 49 σε αντιπίθεση, ο Γκουνσότο ξεπέρασε Κουλοχέρι και Κατεριανάκη και ισοφάρισε σε 2-2. Στο 62 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίχτες. Λίγο αργότερα ο Εργοτέλης καταφέρει να μειώσει με τον Γκουνσότο, που είχε μπει αλλαγή στο 55 και στο 64 μειώνει. Μάκης. Μπαλιά για τον Γκουνσότο απέναντι στον Έμπεντο. Ο Γκουνσότο μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σουτ γκολ. Ο σουτζής που εκτελεί τώρα. Ο Γκουνσότο την κεφαλιά από κοντά και το γκολ για τον Εργοτέλη. Γκουνσότο πάει να βγει, καθυστερεί και τελικά η μπάλα στα δίχτυα από τον Γκουνσότο το 2-0. Μπαλιά τώρα για τον Γκουνσότο, δεν είναι σε θέση offside ο Πάτρικ Γκουνσότο, απέναντι από τον Μπεκιάη, πλασάρει και μειώνει το σκορ σε 1-2. Μπαλιά για τον Γκουνσότο, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το shoot goal, 2-3. Για τον Γκουνσότο, κοντά στο goal goal, 1-0 για την ομάδα του Εργοτέλη, πολύ γρήγορα. Ο Γκουνσότο κοντά στο goal, ο Πάτρικ Γκουνσότο το πραγματοποιεί, 3-0. Μπαλιά για τον Γκουνσότο, περνάει την μπάλα ο Γκουνσότο και σκοράρει για τρίτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Ο Νιγηριανός επιθετικός χτύπησε σε ακόμη έναν αγώνα. Εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Λαμπράκη, σημείωσε το 1 το τέρμα του τη φετινή σεζόν και έγραψε το 1-0. Ο Σουτζής, ο Λαμπράκης που δίνει για τον Βοσκαρίδη, βγαίνει ο Λιμπερόπουλος, πλασάρει, μάλλον δίνει πάσα για τον Γκουνσότο, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, 1-0 για τον Εργοτέλη με τον Γκουνσότο. Ο Βοσκαρίδης και ο Σιλά είναι στην μπάλα, ψάχνουν τον Γκουνσότο, κοιμήθηκε για έναν του Ολυμπιακού, 2-1. Ευκαιρία τώρα για την ομάδα του Εργοτέλη και τελικά η μπάλα στο δοκάρι ο Νεμπεγλέρας και είναι το 1-1 από τον Γκουνσότο. Ισοφαρίζει λοιπόν στο 18. Και περνάει όμορφα στον Γκουνσότο, μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη να ξαναμπεί στο μάτς, μπαίνει 2-1, μειώνει ο Γκουνσότο στο 85. Κάνει ο Μελισσάς. Ανέβηκε ο Ζούνιορ. Η προβολή 2-1. Ο Γκουνσότο. Αλάκη. Εδώ δείτε την προσπάθεια του Κουσιανικού. Διαδιάζει τον αντίπαλό του. Πηγαίνει προς την περιοχή. Σερβίρει ουσιαστικά τον γκολ στον Γκουνσότο. Φανταστικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Και στο στήσιμο και στην... Συνεργάζεται πολύ ωραία. Ο Μπούντιμιρ τραβάει. Δύο παίχτες παίζουν το 1-2. Τον ευγάζει σε θέση βολής. Ένα ακόμα γκολ. 3-0. Μόλις το 39 στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά κλειδώνει την νίκη ο Πατρίκ Γκουνσότο, κάνει το 3-0. Πελευθερώνεται, γυρίζει, ευκαιρία για τον Εργοτέλη, το κοντρόλ και η προσπάθεια τελικά για τον Γκουνσότο, ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ με τον γυριστό του Νιγηριανού στο 28. Ψιλοκρεμαστή πορεία της μπάλας, 5ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Έχω σημειώσει καλά, δεν έχει υπάρξει ούτε μια κάρτα στο παιχνίδι. Εδώ να η φάση όμως με τον Γκουνσότο να σκοράρει το 59 και να πετυχαίνει το 6ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 69 όμως εκμεταλλεύτηκε άψογα την πάσα του Μπούντιμιρ, πέρασε και τον Κωστάκη δίνοντας το προβάδισμα και πάλι στον Εργοτέλη. Στο 81 ο Γκουνσότο σφράγισε την νίκη της ομάδας του και μορφώνοντας το τελικό 3-1. Το 67 και 10 λεπτά πριν το τέλος ο Γκουνσότο στην ατομική προσπάθεια. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά, κατέληξε στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Σαμαρά αρχικά και του Καρατζιωβάλη στη συνέχεια. Θα δώσει στον Πίτσο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ ωραίο το κεφτή, θα βγάλει και τη σέντρα το κόλλο. Το κόλλο τον Γκουνσότο. 32ο λεπτό. Σαν τον αγώνα και στο 39 πήραν το προβάδισμα. Ο Μπαρτζόκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το σούτ του Ζορμπά και στην επαναφορά ο Πάτρικ Γκουνσότο έγραψε το 0-1. Επιτίθεται η παίκτη του Όφη από δεξιά με τον Αγρίτη να είναι κατώ τη μπάλα. Αποφεύγει την πίεση του. Ωραία, θα κάνει σέντρα κεφαλιά. Το κουστούμε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Νωρί κεφάλι στο σκόρ για τον Όφη. Ωραία σέντρα του Αγρίτη. Εξίσου πολύ καλή κεφαλιά του Πάτρικ Γκουνσότο. Ωραία κεφαλιά πάσα του Βλότα για τον Γκουνσότο. Αυτό περνάει του αμυντικού του Δόξα. Το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. 2-0 με τον Γυριανό στο 24. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, γιατί είπαμε είχαμε και την
45 λεπτή καθυστέρηση συνολικά. Εδώ το 1-1 από τον Ογκουνσότο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κυρία στο 31 να εκμεταλλευτεί τις κόντρες και να εσωφαρίσει προς στιγμή, διατηρώντας την παράδοση που τον θέλει να σχοράρει συχνά πυκνά στη Λάρισα ως αντίπαλος της ΑΕΛ. Στη Θεσσαλονίκη η επανομή υποδέχθηκε την νίκη Βόλου και στο 37ο λεπτό ο Πάτρικ Κουρμουσότο με κεφαλιά θα νικήσει τον πορτιέρο της νίκης και θα κάνει το 1-0. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ρεπετσά και έτσι παρέμεινε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 79ο λεπτό. Σέντρα του Κατσιαρού, ολιγορία στην περιοχή από τους Ρεπετσά και Δήμο, κάτι που δεν συγχώρεσε ο Γκουνσότο και διαμόρφωσε το τελικό Ηρακλής Ψαχνών Ολυμπιακός Βόλου 1-1. Οι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο μάτς και μείωσαν με τον Ογκουνσότο στο 73.